Για πάμε ξανά στη Μαρία Βούσουλα στην Αγία Σωτήρα, γιατί δεν λέγαμε τίποτα άλλο. Μαρία, μου λένε ξαναφούντωσε εκεί σε ένα σημείο η φωτιά. Ναι, ξαναφούντωσε και μόλις έπεσε τώρα ο άνεμος, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Βλέπουμε ότι έχει σβήσει πάλι η φωτιά σε αυτό το σημείο και μάλιστα είναι κάτι που γνωρίζουμε είναι πιο πολύ. Είναι αυτό το παιχνίδι που θα γίνεται γιατί... τώρα. Ναι, δηλαδή τώρα υπάρχει μόνο κάτω εκεί στην άκρη μέσα, Γιάννη, βλέπεις, εκεί, όχι Γιάννη από εδώ, Γιάννη, εδώ ευθεία που ήταν η φωτιά, κάτω που φαίνεται η φλόγα να σιγοκαίει, ξαφνικά φουντώνει, λαμπαδιάζει το πεύκο, μετά πέφτει ο άνεμος. Λοιπόν, έχουν δώσει μια συγκλονιστική μάχη, κυρίες και κύριοι, οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, οι εθελοντές, οι αστυνομικοί, οι οποίοι συμβάλλουν, έχουν συμβάλει καθοριστικά στην απομάκρυνση των ανθρώπων στα σημεία όπου χρειάστηκε να υπάρξει εκένωση. Το γεγονός τώρα ότι έπεσαν οι άνεμοι και σε αυτές τις τελευταίες ώρες της ημέρας έχουν πέσει από πάνω όλα τα ενέργεια μέσα, προφανώς και έχει συμβάλει στο να έχουμε μια καλύτερη εικόνα λίγο πριν πέσει η νύχτα, που ευχόμαστε βεβαίως και να διατηρηθεί. Τώρα πάμε εμείς να δούμε, κύριε Σλή. Βλέπουμε, δεν ξέρω αν μας ακούτε. Ναι, ναι, Μαρία. Ναι, Μαρία. Εδώ, ας πούμε, βλέπουμε σε αυτά εδώ τα δέντρα. Βλέπεις κάτω από το χώμα πώς ξεκινά, από τον κορμό. Έχει πιάσει πάλι φωτιά σε αυτό το σημείο. Και δυστυχώς υπάρχουν δέντρα να κάψει. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι υπάρχουν μικρές εστίες οι οποίες είτε δεν έχουν σβήσει καθόλου, είτε φουντώνουν με μια μικρή ρηπή του ανέμου. Να, και εδώ μέσα, ναι. Γιάννη, και εδώ. Και εκεί όλα είναι άκαυτα. Δηλαδή αυτά δεν υπήρχαν τόση ώρα. Να το. Είναι αυτές οι μικρές εστίες. Και αμέσως το καταλαβαίνεις πώς λαμπαδιάζει. Εκεί τώρα έχει μείνει πυροσβεστικό. Είναι κοντά σας κάποιο πυροσβεστικό ή κάποια υδροφόρα να τα προλάβει αυτά, Μαρία? Ναι, είναι πυροσβεστικά εδώ και έχουν απλώσει οι σωλήνες, γιατί δεν μπορούν να μπουν προς τα μέσα να ρίξουν νερό, μας το εξηγούσαν. Αλλά έχουν ανέβει, φανταστείτε, και προς τα πάνω. Τώρα βλέπουν και από εδώ, κάνουμε και εμείς νόημα ότι υπάρχει πάλι φωτιά σε αυτό το σημείο, γιατί καίγονται από κάτω το χώμα και από τη ρίζα δηλαδή, και σιγά σιγά ανεβαίνει και εκεί που είναι φουντώνει, μόλις ενισχύεται λίγο άνεμος, βλέπουμε να πιάνει φωτιά, μετά από λίγο σταματά. Αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Τώρα έρχεται και ένας πυροσβέστης προς τα εδώ. Είναι εδώ πάλι, έχει από κάτω ξεκινήσει. Και έρχονται και να δουν και εκείνοι από κοντά τι συμβαίνει, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη πλαγιά και εκείνοι έχουν μπει μέσα στα σημεία να δουν πώς μπορούν να προσεγγίσουν μια τώρα που δύσφατη έχει περιοχή. Εκεί το κομμάτι, γιατί την ίδια εικόνα είχαμε και στο... Θα πάει προς τα κάτω. Α, είπαν ότι καλό θα κάνει, θα φύγει προς τα κάτω. Αυτό είπε ο πυροσβέστης και μίλησε στο τηλέφωνο προφανώς για να φέρει βοήθεια. Λέει φεύγει προς τα κάτω. Αυτό μάλλον το λέει γιατί έχουν καεί τα υπόλοιπα προς τα κάτω. Οπότε ενδεχομένως δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Εννοεί από την πίσω πλευρά. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι, ξαναλέω, οι μάχες που έχουν δώσει συγκλονιστικές.